Λοιπόν, πρώτος καλεσμένος για σήμερα, ο καθηγητής, ο κύριος Ιωάννης Μάζης. Καλημέρα κύριε Μάζη. Καλημέρα κύριε Σαχίδη. Θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να σας ρωτήσω, γιατί είστε λάτρης πάντα της μεγάλης εικόνας, αν η χθεσινή ανακοίνωση, κοινή ανακοίνωση των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, στην ουσία τερματίζει τα όποια όνειρα μιας ανεξάρτητης ευρωπαϊκής πολιτικής που λέγαν κάποτε ηγέτες Ευρωπαίοι μεγάλου διαμετρήματος. Αν δηλαδή οι Ροβεσπιέροι μας πέρασαν, η Αμερική επέστρεψε εμφατικά διαμέσω του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, κατά τη διάρκεια της κυβερνήσεως των Δημοκρατικών, η οποία βασίζεται και στο ουιλσονικό δόγμα, είναι φυσικό ότι η επέκταση και η ισχυροποίηση του ΝΑΤΟ θα προχωρούσε είτε είχε γίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία είτε όχι. Ευρίσκονται άλλες αιτίες. Ποια αιτία είναι η ουσιαστική γεωστρατηγική αιτία η οποία κάνει τον ΝΑΤΟ να θέλει οπωσδήποτε τη Σουηδία και τη Φιλανδία στο εσωτερικό του? Δεν είναι η προστασία της Σουηδίας και της Φιλανδίας, ούτε είναι η επίθεση, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι η νέα κατανομή ισχύως σε ολόκληρο τον πλανήτη. Με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να μιλώ για αυτήν. Είναι ο Αρκτικός, κύριε Σαχίνη. Η Σουηδία και η Φιλανδία ήρθαν να ενισχύσουν τον ατοϊκό, την ατοϊκή μηχανή, πολεμική μηχανή στο βορρά, γιατί ακριβώς βλέπουν ότι πλέον ο γνωστός δακτύλιος του Ρίμπλαντ ως ημέρε χάνει τη σημασία του, εφόσον οι εμπορευματικές οδοί με την κλιματική αλλαγή και σε οποιαδήποτε αιτία και αν οφείλεται και βεβαίως την τήξη των πάγων που προκαλεί αυτή στην Αττική, μεταφέρει το διεθνές εμπόριο με 15 μέρες ταχύτερες διαδρομές για τη Ρωσία στο βορρά. Αυτό όμως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αποκτάει συγκριτικό πλεονέκτημα η Ρωσία στον Αττικό. Σημαίνει ότι αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να διεκδικήσει το 33% τουλάχιστον από το 40% των διεθνών αποθεμάτων φυσικού αερίου που βρίσκεται στον Αρκτικό, και υπάρχει η τάση του ΝΑΤΟ να αναδιαταχθεί για να μπορέσει να την αποτρέψει. Ο κύριος Τραμπ, αν θυμάστε, ήθελε να αγοράσει την Γροιλανδία. Γέλασαν όλοι τότε και φυσικά δεν την πήρε, δεν την έδωσε η Δανέζα πρωθυπουργός, ήταν λογικό. Αλλά ο κύριος Τράμπος επιχειρηματίας ξέρει αυτή τη μέθοδο, να αγοράζει και να πωλεί. Τι την ήθελε? Την ήθελε για να αυξήσει την ακτογραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αρκτική ζώνη, ούτως ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει νομικά με άλλα δεδομένα ένα μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας από τα αποθέματα του Αρκτικού. Τα έχω γράψει αυτά τα πράγματα πριν τουλάχιστον 6-7 χρόνια και τα λέω καθημερινά. Αυτή ήταν η υπόθεση Σουηδίας-Φιλανδίας. Τώρα, η Τουρκία αντιλαμβάνεται βεβαίως ότι η θέση της, η στρατηγική, έχει αξία, όσο αξία έχει και πιο το Ρίμπλαντ. Όσο αξία έχει δηλαδή ο αναχωματικός δακτύλιος που περιέγραψε ο Σπάικλ. Τι λοιπόν προσπαθεί να κάνει? Κάνει μια πολύ έξυπνη κίνηση. Πρώτον, πουλάει εξυπηρέτηση στη Ρωσία, γιατί η Ρωσία είναι αντίθετη με αυτό. Δεύτερον, ζητάει εκβιάζοντας να πάρει ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά που θεωρεί ότι δικαιούται. Και τα δύο πέτυχαν. Κατάφερε σε αυτή την περίπτωση να εξασφαλίσει τη δίωξη, θα το δούμε πώς θα εφαρμοστεί όμως αυτό, τη δίωξη Κούρδων και οπαδών του Γκιουλέν
από τη Σουηδία και τη Φιλανδία, τη φήμωσή τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που διαθέτουν, και βεβαίως αυτό έγινε σαφές γιατί ήδη δεν στέγνωσε το μελάνι από τις συμφωνίες στην τετραμερή που κάνανε προχθές και ζήτησαν 33, τους οποίους θεωρούν τρομοκράτες του ΠΚΚ και γκιουλενιστές, να τους αποδώσουν οι δύο χώρες. Τώρα, αν θα τους αποδώσουν, πότε θα τους αποδώσουν κτλ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι, και πρέπει να πούμε και τις δύο όψεις του όμως για να είμαστε σωστοί, είναι ο εξυγχρονισμός των F-16 σε Viper. Ο εξυγχρονισμός των F-16 είναι βέβαιο ότι ο Biden του τον υποσχέθηκε, αλλά θα πρέπει να περάσει και από τον κύριο Μενέντες στην ειδική και πανίσχυρη Επιτροπή Εξωτερικών του Αμερικανικού Κογκρέσου. Εκείνο το οποίο παρατηρούμε είναι ότι η Επιτροπή αυτή, όσο την πλειοψηφία την έχουν οι Δημοκρατικοί και πρόεδρος της είναι ο κύριος Μενέντες, δεν πρόκειται να του εγκρίνει κάτι τέτοιο. Αλλά οι εκλογές του Νοεμβρίου, οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αλλάξουν από ό,τι φαίνεται την πλειοψηφία στο Κογκρέσο. Και η τραμπική πλειοψηφία, δεν είμαστε και πολύ σίγουροι για το αν θα εγκρίνει ή δεν θα εγκρίνει. Υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες η νέα τραμπική πλειοψηφία να εγκρίνει τον εξυγχρονισμό των F-16. Όπως επίσης και υπάρχει και έντονη η δυνατότητα η τελευταία συμπεριφορά του Υπουργού Εξωτερικών του Τραμπ, του κ. Πομπέο, που ήταν κάπως είχε επιδείξει μεγαλύτερη κατανόηση προς την Ελλάδα, να συνεχίσει την πολιτική του Μενέντες. Αυτά λοιπόν τα δύο είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, να μην φέρνουμε την καταστροφή αμέσως, αλλά οπωσδήποτε εκείνο το οποίο απεδείχθη είναι ότι όταν διεκδικείς παίρνεις. Μισό λεπτό, όταν κύριε Μάζη. Όταν διεκδικείς δεν παίρνεις τίποτα. Μάλιστα. Μισό λεπτό τώρα. Υπάρχει στην Ελλάδα κυρίως ένα αφήγημα ότι κολοτούμπα έκανε ο Ερντογάν, τα γύρισε, αναδιπλώθηκε, περίπου, και πήρε και αόριστες υποσχέσεις. Ιδίως το MOU, το μνημόνιο με Σουηδία και Φιλανδία. Το συμμερίζεστε, είναι έτσι? Γιατί εγώ διαπιστώνω ότι ο άνθρωπος... Τον έβαλαν μέχρι και στην Πέσκο. Μάλιστα. Αυτό είναι τραγωδία. Ότι τον έβαλαν στους αμυντικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν είναι απλά αυτό το πράγμα. Ναι, η απάντησή μας είναι ότι εκεί χρειάζεσαι ομοφωνία όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ερώτημα είναι, αν τη χρειάζεσαι εκεί, γιατί στο ΝΑΤΟ δεν το βάλαμε θέμα εμείς? Έτσι δεν είναι? Δεν κατάλαβα το ερώτημά σας. Λέω, η απάντηση στο ότι θα τον στηρίξουν στο ΠΕΣΚΟ από τη δική μας πλευρά είναι ότι ναι, αλλά εκεί χρειάζεται ομοφωνία για να περάσει και είμαστε εμείς και η Κύπρος. Και γιατί δεν το πάμε τώρα μες στο ΝΑΤΟ αυτό εμείς? Ναι, γιατί προφανώς εκείνο το οποίο θέλαμε να κάνουμε στο ΝΑΤΟ ήταν να αποφύγουμε οποιαδήποτε συζήτηση, επίθεση δηλαδή, του κυρίου Ερντογάν εναντίον της Ελλάδος. Και εκείνη τη συμβουλή που σίγουρα πήραμε από το Λευκό Οίκο ήταν μην μιλήσετε, μην κάνετε, μην δημιουργήσετε και εσείς προβλήματα και θα τον τακτοποιήσουμε εμείς, δεν θα πει κουβέντα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν για να κερδίσουμε χρόνο, βλέπετε εκλογές έρχονται, για να κερδίσουμε χρόνο δεν θέσαμε τέτοιου είδους ζητήματα, αλλά αυτό όμως τι ακριβώς σηματοδοτεί? Σηματοδοτεί ότι σε πρώτο επίπεδο έχουμε υποχωρήσει. Σε πρώτο επίπεδο το έχουμε κάνει δεκτό. Λοιπόν, όταν θα φτάσει λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δικαίως θα μας ρωτήσουν οι εταίροι μας. Καλά, εκεί στο ΝΑΤΟ που έγινε αυτή η συζήτηση, τι ακριβώς κάνατε εσείς? Γιατί δεν διατυπώσατε μια επιφύλαξη έστω? Να βάλετε ένα αστερίσκο έστω. Έτσι. Απλούστατα, πιστεύω ότι εδώ ήταν μια καθαρά προεκλογική μικροκομματική κίνηση από πλευράς των εκπροσώπων της ελληνικής κυβερνήσεως και του Έλληνος Πρωθυπουργού
και έγινε υπό το κράτος των πιέσεων της Ουάσιγκτον και προς τις δύο πλευρές. Εσύ, Ερντογάν, δεν θα μιλήσεις για την Ελλάδα για να πετύχεις αυτό που θες με τη Σουηδία και τη Φιλανδία, και εσύ, Μητσοτάκη, δεν θα βγάλεις άχνα ούτε για το Πέσκο, ούτε για τις, για τους εξοπλισμούς από Σουηδία και Φιλανδία της Τουρκίας. Και βεβαίως, προσέξτε, διότι υπάρχει και το τρίτο ζήτημα. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που έρεται το εμπάργκο όπλων με Σουηδία και Φιλανδία στο ΝΑΤΟ, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα συνεχίσει να μην παραδίδει τα γερμανικά υποβρύχια στην Τουρκία. Άρα λέτε ότι είναι μία αλυσίδα. Κατά τη γνώμη σας, λοιπόν, δεν αναδιπλώθηκε ο Ερντογάν. Το αντίθετο, έθεσε το πρόβλημα, πήρε ό,τι πήρε, τα πήρε πίσω το βέτο και του λένε και ευχάριστο. Α, ναι, βέβαια. Μα σας είπα, όταν διεκδικείς, παίρνεις. Μπορεί να μην πάρεις τα πάντα, αλλά παίρνεις. Και εν πάση περιπτώσει, είναι και κάτι άλλο σε επίπεδο πολιτικής θήκης. Ότι εμφανίζεσαι ως ένας ηγέτης, ο οποίος στηρίζει στα εθνικά σου συμφέροντα, ενώπιον όλων και ενώπιον πανισχύρων δυνάμεων, και ότι είσαι διατεθειμένος να φτάσεις μέχρι τα άκρα για να το υποστηρίξεις. Ένας τέτοιος ηγέτης στη διεθνή κοινότητα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Κύριε Μαζί, κατά τη γνώμη σας, με ρωτάνε αρκετοί εδώ, θα έπρεπε να θέσουμε θέμα Κυπρού? Μπορούσαμε να το θέσουμε σε αυτό το περιβάλλον χθες? Μα νομίζω ότι ρωτάτε έναν άνθρωπο. Ναι, ναι, το είχατε καταθέσει, αλλά τώρα ρωτούν εδώ. Με βάση το περιβάλλον, έτσι όπως διαμορφώθηκε και επικεντρώθηκε στην ιστορία Φιλανδίας, Σουηδίας, Τουρκίας, μπορούσε να τεθεί το θέμα της Κύπρου? Έπρεπε να τεθεί εξ αρχής, πριν πάμε στη Σύνοδο, ναι, να τεθεί εξ αρχής πακέτο με Σουηδία-Φιλανδία. Θα στηρίζαμε όπως κάνουμε τη Σουηδία-Φιλανδία και βεβαίως θα στηρίζαμε και την Κύπρο. Και εκεί θα γινόταν το βατερλό του κυρίου Ερντογάν. Διότι θα τυναζόταν στον αέρα το όλο εγχείρημα, το οποίο τώρα ολοκληρώθηκε για τον κύριο Ερντογάν θετικά. Έτσι, διότι ο κύριος Ερντογάν δεν θα δεχόταν την είσοδο, την εισδοχή της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Αυτό όμως χρειάζεται να έχεις διπλωματία η οποία να σκέφτεται. Έτσι, λυπούμε, αλλά φοβούμε ότι η διπλωματία μας, εκείνο το οποίο ενώ αποτελείται από εξαιρετικούς διπλωμάτες, οι εντολές τις οποίες δέχεται, και δεν είναι υπεύθυνη αυτή γι' αυτό, έτσι, είναι τέτοιες που τη στερούν τη δυνατότητα να χαράσουν τέτοιου είδους τροχιές και να τις προτείνουν στην κυβέρνηση. Γιατί η ίδια η κυβέρνηση δεν ήθελε να το ακολουθήσει, και βεβαίως ούτε η κυβέρνηση της Κύπρου του κυρίου Αναστασιάδη ήθελε να την ακολουθήσει. Μάλιστα. Τώρα, ρωτάει εδώ ο φίλος ο Κώστας. Κύριε Μάζη, κατά τις διαρροές, στη συζήτηση Biden-Erdogan, ο Biden δήλωσε, φέρεται να δήλωσε στον Ερντογάν, ότι πρέπει να δεις τη διατήρηση σταθερότητας σε Αιγαίο και Συρία. Ρωτάει εδώ ο Κώστας, με δεδομένο ότι ο Ερντογάν δεν είπε τίποτα για την Ελλάδα μες στη Σύνοδο, ούτε εμείς όμως για τον Ερντογάν και την Τουρκία, αυτό θα βαφτιστεί αποκλιμάκωση, είναι αποκλιμάκωση ή αυτά είναι άλλης τάξης συζήτηση? Κοιτάξτε, αποκλιμάκωση είναι βέβαιο ότι θα βαφτιστεί. Το αν είναι όντως αποκλιμάκωση θα φανεί στις προσεχείς ημέρες. Δεν θα περιμένει πολύ ο φίλος μας. Είναι και τα γεωτρύπανα, σωστά. Έχετε ναι, δίκιο. Βέβαια. Μάλιστα. Άρα, ας περιμένουμε, λέτε, θα το δείξει η πράξη. Άλλος φίλος, ο Δημήτρης. Μα την ώρα που συζητάγανε και έλεγε ο Biden στον Ερντογάν για τη διατήρηση σταθερότητας, αυτό στο Αιγαίο μεταφραζόταν με 64 παραβιάσεις. Αυτό εννοούνε, λέει. Κάπως έτσι πρέπει να το εννοούν, γιατί γι' αυτό έδωσα την απάντηση που έδωσα προηγουμένως. Εκείνο το οποίο δείχνει τώρα η φράση του κυρίου Biden, να το πω έτσι, ολοκληρώθηκε. Την ώρα που την έλεγε, όντως γινόντουσαν. Για να δούμε τώρα που την έχει ολοκληρώσει τη φράση, τι θα γίνει. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Έτσι. Διότι εκείνο το οποίο κατάφερε ο Ερντογάν, γιατί κακά τα ψέματα, φεύγοντας από τη Σύνοδο
Δεν αναδιπλώθηκε δηλαδή, δεν συμφωνείτε με αυτό εσείς? Από πού και ως πού αναδιπλώθηκε? Οφείλω να το ρωτήσω γιατί αυτό ακούγεται. Όχι, καλά κάνετε και το ρωτάτε. Τη δουλειά σας κάνετε. Από πού και ως πού αναδιπλώθηκε? Κατάφερε, πρώτα-πρώτα είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αυτός θα έθετε τα θέματα. Τι είχε πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Αν προκληθούμε, λέει, θα απαντήσουμε. Δηλαδή, πότε θα θεωρούσαμε τη στάση Ερντογάν πρόκληση? Όταν θα μας πυροβολούσε το κεφάλι? Ένα το κρατούμενο. Δύο. Άρα, ο Ερντογάν είχε την πρωτοκαθεδρία και ο Ερντογάν είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων να θέσει ή να μην θέσει θέμα Ελλάδος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν το έκανε, και επειδή δεν το έκανε, κατάφερε να δημιουργήσει το κλίμα ότι το ΝΑΤΟ δεν ενδιαφέρεται για περαιτέρω παρεμβάσεις εναντίον της συμπεριφοράς του στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Μάλιστα. Αυτό το κλίμα βγαίνει στη διεθνή κοινότητα. Έτσι. Δεν είναι όλοι αναλυτές γεωπολιτικής. Η διεθνής κοινότητα λοιπόν τι λέει? Μια χαρά τα πάνε η Τουρκία με την Ελλάδα. Το ΝΑΤΟ μια χαρά τα βλέπει ό,τι γίνεται εκεί πέρα. Οπότε προχωράμε. Ο Ερντογάν όμως τώρα που θα γυρίσει, έχοντας πάρει αυτά που έχει πάρει, και βεβαίως κοιτάξτε, δεν έχει τελειώσει η υπόθεση. Θα πρέπει, όπως είπατε πολύ σωστά στην εισαγωγή, θα πρέπει αυτά να κυρωθούν από τα κοινοβούλια, έτσι, και το Αμερικανικό και το Κογκρέσο κτλ. Ούτως ώστε υπάρχει, συνεχίζει ο αλληλοεκδιασμός. Λοιπόν, και των Αμερικανών προς την Τουρκία και της Τουρκίας προς τους Αμερικανούς. Θα δούμε το χρονισμό που αυτές οι αποφάσεις θα κυρωθούν από τα αντίστοιχα κοινοβούλια. Άρα με σειρά δηλαδή, με ποια σειρά. Άρα κύριε Μάζη, για σας, από αυτή τη σύνοδο ο Ερντογάν εξέρχεται ως ένας παίκτης που και ζητήματα δημιουργεί και μετά, αφού πάρει κάτι, πολύ λίγο θα φανεί στην πράξη, φαίνεται να τα επιλύει και του λένε ευχαριστώ. Και τα έχει καλά και με τη Ρωσία. Μα σαφώς. Μάλιστα. Το είπα από την αρχή ότι όταν διεκδικείς παίρνεις και όταν διεκδικείς έξυπνα, παίρνεις επίσης. Αυτό δηλαδή το όλο ζήτημα, φεύγοντας από τη Σύνοδο, σβήνοντας η προβολή στη Συνόδου, τι μένει? Μένει ότι η Τουρκία συζητάει πλέον, έχοντας την υπόσχεση ότι θα εξυγχρονίσει τα F-16 της. Δεύτερον, βγαίνει εκτός εμπάργκο όπλων από τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Τρίτον, εφόσον βγήκε εκτός εμπάργκο όπλων από τη Σουηδία και τη Φιλανδία, δίνει το δικαίωμα και στη Γερμανία, η οποία δεν κρατιέται, να πει «Α, ωραία, μπορούμε και εμείς λοιπόν τώρα να τις στέλνουμε κινητήρες, τάγκς κτλ. Όπως επίσης να τις στέλνουμε και τα υποβρύχια τα οποία φτιάχνουμε». Μετά από λίγο θα το δούμε σε όλη την Ευρώπη αυτό το πράγμα. Τέταρτον, γίνεται μια θετική προώθηση της Τουρκίας προς την ΠΕΣΚΟ, αναμειγνύεται δηλαδή σε μια υπόθεση που δεν θα μπορούσε καν να την ονειρευτεί ο κύριος Ερντογάν. Έτσι. Και πάμε παρακάτω. Τι συμβαίνει στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή? Μα δεν έγινε καμία κουβέντα. Δεν έγινε καμία κουβέντα. Άρα το ΝΑΤΟ κρίνει ότι δεν συμβαίνει κάτι επικίνδυνο για να το συζητήσει. Το επικίνδυνο ποιο ήταν? Η ενίσχυση της Ουκρανίας. Τελεία. Τελεία. Έχετε δίκιο σε αυτό. Θέλω προτελευταία μου ερώτηση να σας ρωτήσω, κύριε Μάζη, σε σχέση με τη στάση δύο παραδοσιακά με κουλτούρα δημοκρατικών δικαιωμάτων για τους πολιτικά διοκόμενους ανά τον κόσμο και ιδίως στον χώρο μας, τη Φιλανδία και τη Σουηδία, αν πιστεύετε ότι είναι τόσο απλό και για το εσωτερικό τους και ότι δεν θα προκαλέσει κραδασμούς, αλλά κυρίως το ότι μεταξύ όλων των άλλων υπογράψαν ότι θα στηρίζουν την ασφάλεια της Τουρκίας από τις απειλές που δέχεται, και αν αύριο ο Ερντογάν, δεν θα είναι η πρώτη φορά, πει ότι η Ελλάδα στο μαξιμαλισμό της με απειλεί. Με απειλεί. Όχι, όχι, υποστηρίζει τρομοκράτες. Ναι, υποστηρίζει τους εκπαιδεύει στο Λαύριο. Αυτά δεν λέει. Ακριβώς, τι θα κάνει η Φιλανδία και η Σουηδία, για πείτε μου, που το έχουν υπογράψει. Θα θυμηθούν ότι είμαστε εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία πάλι θα στηρίζουν τις προσπάθειες της Τουρκίας για την ΠΕΣΚΟ. Και αυτό, αλλά και κάτι άλλο. Το ότι δηλαδή
η Σουηδία και η Φιλανδία έχουν κατασκευάσει αυτή τη στιγμή με απόφαση που βγήκε σε κοινό ανακοινωθέν μηχανισμό κοινό, ναι, έτσι, ο οποίος θα φροντίζει την εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας εναντίον της Τουρκίας. Οπότε, μοιραία με τις κατηγορίες τις οποίες εκτοξεύει η Τουρκία εναντίον της Ελλάδος, ότι εμείς εκπαιδεύουμε Κούρδους τρομοκράτες στο Λαύριο, έτσι, θα βρεθούμε στο στόχαστρο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτά δεν τα λες διπλωματικές νίκες, κύριε Σαχή. Θέλω να σας αποχαιρετήσω ως εξής, δεν θα τα αφήσω, διότι από τη στιγμή που ανέλαβε... όχι τίποτα άλλο, να διατάξει ΕΔΕ υπουργό σημαίνει ότι αναλαμβάνουν, τουλάχιστον παραδέχονται ότι υπάρχει θέμα, πρόβλημα, ευθύνη. Αυτό το Turk Aegean εννοώ, που το ρίξαμε στους υπαλλήλους τον Αύγουστο της συγκεκριμένης υπηρεσίας, αλλά που όμως έχει δημιουργήσει θέμα. Δεν είναι έτσι απλό. Κοιτάξτε, θα χαριτολογήσω καταρχάς και θα πω ότι οι Τούρκοι την πατήσανε. Το τονίζω, το θα χαριτολογήσω, έτσι. Οι Τούρκοι την πατήσανε, ξέρετε γιατί την πατήσανε. Άσχετο αν η αβελτηρία και η ολιγορία των Ελλήνων ήταν ασυγχώρητη, αυτό δεν το συζητώ καν, έτσι. Αλλά οι Τούρκοι την πατήσανε γιατί. Γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, το Αιγαίο ακουμπά στις τουρκικές ακτές. Έτσι. Είναι ένα γεγονός. Mm-hmm. Οι φωτογραφίες τις οποίες δείχνανε... Άλλο όμως οι τουρκικές ακτές του Αιγαίου και άλλο Turk Aegean. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Μια στιγμή. Ήταν λοιπόν στο διαφημιστικό, δείχνανε τις τουρκικές ακτές του Αιγαίου, αυτές δείχνανε, και επιπλέον ο Αιγαίας, το ξέρει και ο τελευταίος μαθητής στην Ευρώπη, ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το όνομά του στο Αιγαίο, πηδώντας από το Σούνιο όταν είδε το μαύρο πανί στο καράβι του Θησέα. Λοιπόν, η ελληνική ιστορία λοιπόν είναι πολύ πιο δυνατή από τις ανοησίες που κάνουν οι Τούρκοι, ευτυχώς. Πάμε τώρα. Τι λέμε, το brand name είναι το Αιγαίο. Ναι, αλλά αν προσέξετε, η τουρκική πολιτική τι λέει, δεν θα το λέμε Αιγαίο πια. Θα το λέμε θάλασσα των νησιών. Δηλαδή οι σχεδιαστές, οι Τούρκοι στρατηγιστές, καταλάβαν ότι το όνομα Αιγαίο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Και έρχεται η υπηρεσία τουρισμού τους και σου λέει Turk Aegean, δηλαδή αυτό το κομμάτι μας ανήκει. Τα παράλια. Και το Αιγαίο είναι Αιγαίο. Οπότε πρώτα οι ίδιοι έχουν το πρόβλημα. Αυτό ειλικρινά πέραν του χαριτολογήματος. Ναι, κατάλαβα τι κάνετε. Κάνετε μια λογική αναστροφή σε αυτά που λένε κατά καιρούς περί Αιγαίου. Και λέτε ότι παιδιά, άρα παραδέχεστε ότι αυτό είναι το κομμάτι σας. Οι ακτές. Σαφές. Καλά σιγά που το σκεφτήκαμε έτσι εμείς εδώ και το αμέλησαμε, κύριε Μάζη. Τώρα μπαίνουμε στο ζουμί. Εμείς έπρεπε να τα αφήσουμε να περάσει. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια γιατί. Γιατί ο σχεδιαστής αυτού του plan name ουσιαστικά τι θέλει να κάνει. Θέλει να δείξει ότι βάζουμε πόδι σε μια συνεκμετάλλευση αυτής της θάλασσας. Βεβαίως το κάνει ατυχώς για τον ίδιο και για την κρατική του πολιτική. Αλλά αυτό δεν μπορεί να αφήσει ασυγχώρητη, έτσι, πώς το λένε, να κάνει συγνωστή, έτσι, την ελληνική αβελτηρία. Κύριε Μάζη, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα που στέλνει ο φίλος μας, ο γιατρός, ο Κώστας ο Γιαννακάκης από τη Ρώμη. Πείτε, λέει, στον κύριο Μάζη, ότι χθες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, σε ερώτηση Ιταλίδας δημοσιογράφου στο δικό της, το Μάριο Ντράγκη, στο τι έλαβε ο Ερντογάν ως αντάλλαγμα για να άρει το βέτο στην ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας, ακολούθησαν 2 λεπτά αφωνίας του Ντράγκη και μετά, λέει, ανοίγοντας το μικρόφωνο, παρακάλεσε την Ιταλίδα συνάδελφο να ρωτήσει απευθείας τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Στα δε Ιταλικά μέσα μετά από αυτό, λέει, όλοι κατάλαβαν το απίστευτο παζάρι του Ερντογάν. Καταλάβατε. Μα δεν αμφιβάλλουμε ότι πέραν των εμφανών ανταλλαγμάτων, τα οποία ήταν αυτά που ζητούσε, υπάρχουν και αφανή ανταλλάγματα, τα οποία όμως καλύφθηκαν κάτω από το χαλί
από αυτό το οποίο σας είπα, κύριε Σαχίνη. Καλύφθηκαν από την αφωνία, από το χαλί της αφωνίας. Και γι' αυτό σας είπα, η ζωή, οι επόμενες μέρες θα απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Απαντήστε και στο φίλο μου εδώ, το Μιχάλη, που λέει, τελικά κύριε Μάζη, από όλα αυτά είπατε ότι έχουμε εξαίρετους διπλωμάτες, αλλά δεν παίρνουν αυτοί τις αποφάσεις. Δηλαδή προσωπικές πολιτικές γίνονται εξωτερική πολιτική στην Ελλάδα. Ασφαλώς. Ομολεκτικά απαντώ. Γιάννης Μάζης, θα να τον ευχαριστήσω. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.